σας μετά το γάμο. Είναι σπουδαίο να είσαι με ανθρώπους, με άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σε καταλαβαίνει, να το καταλαβαίνεις, να συνυπάρχεται. Ήμουνα και είμαι παραμένω φαν του γάμου. Όταν η ικανοποίηση του ενός γίνεται η ικανοποίηση του άλλου, ένας γάμος δεν επηρεάζεται από τίποτα. Τι ερωτευτήκατε στη σύζυγό σας? Είναι μια γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα που οι περισσότεροι άντρες φοβούνται γυναίκες με προσωπικότητα. Εγώ θα έλεγα ότι λατρεύω τις γυναίκες γενικότερα και πολύ περισσότερο αυτές που έχουν προσωπικότητα. Ο Κώστας Πουτσάς σε λίγους μήνες θα γίνει μπαμπάς. Εσείς το σκέφτεστε να κάνετε ένα παιδάκι? Όχι, δεν το έχουμε συζητήσει με τη γυναίκα μου. Δεν θα αισθάνομαι ότι δεν είναι ωραίο κάποια στιγμή το παιδί όταν μεγαλώσει σε αυτή την ηλικία να σε λέει μπαμπά ενώ θα είσαι ουσιαστικά παππούς. Δεν θέλω να σχολιάσω την κατάσταση του Κώστα. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ κοιτάω, μιλάω για τον εαυτό μου. Και δεν θα ήθελα ποτέ να μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Πού πήγαινες? Ήρθα και λέω να μην σε ξυπνήσω και πήγαινα κάτω να ξαπλώσω. Σας αγαπάει η τηλεόραση και εσείς την αγαπάτε. Δύσκολες συνεργασίες είχατε? Έχω τσακωθεί πολλές φορές για τη δουλειά. Δεν έχω τσακωθεί ποτέ για προσωπικό όφελος, γιατί πάντοτε πίστευα ότι δεν είναι το όφελος το προσωπικό που θα σε κάνει να φανείς και να προχωρήσεις, όσο η δουλειά, η συμμετοχή σε μια δουλειά. Είναι ωραίο να ακούς, ας πούμε, ότι ήταν μια πολύ καλή δουλειά και ήσουν καλός. Άλλο να ακούς ότι ήσουν καταπληκτικός, αλλά δουλειά χάλια. Δεν έχει νόημα. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, για παράδειγμα, είχε κάποια παράπονα από εσάς. Ότι όταν είχατε συνεργαστεί, είχατε αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Όχι, ο Γιάννης είχε ένα παράπονο γιατί λέει: έφυγα εγώ από την πρώτη δουλειά. Οπότε δεν κατάλαβε ο Γιάννης ότι έφυγα από εκείνη από την δουλειά. Παράσταση. Από την παράσταση. Έφυγα γιατί ένας λόγος ήταν αυτός, το όπως αντιμετώπιζε η επιχείρηση. Ένας άλλος λόγος ήταν η Μαρία Κανελοπούλου που της υποχρεώσε να φέρει ένα χαρτί για να μην συμμετάσχει στη δουλειά ότι δεν θα κάνει απεργία το καλοκαίρι. Και όλα αυτά μου γύρισαν το μάτι. Και είπα ότι εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ με μια επιχείρηση η οποία σκέφτεται έτσι. Ο Γιάννης είναι ένα νέο παιδί, μπορεί να τον διακατέχει το πάθος. Δεν το κατηγορώ γιατί τον αγαπάω τον Γιάννη. Έχουμε δουλέψει μαζί και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Γιάννη. Απλούστατα μπορεί να έχει παρασυρθεί και να νομίζω ότι η αιτία, όπως το είπε και στη δουλειά, λέει δεν τον εκτιμώ σαν άνθρωπο και φεύγει από δουλειές. Έχουν φύγει εκατοντάδες από δουλειές. Και είναι ωραίο να φεύγεις από δουλειές από το να μένεις μέσα και να υποφέρεις εσύ και να υποφέρουν και οι συνάδελφοί σου. Έχετε μιλήσει? Όχι, δεν έχουμε μιλήσει, δεν έχει τύχει ποτέ, αλλά σου λέω δεν κρατάω κακία γιατί ξέρεις καμιά φορά θα μπορούσε να συμβεί και στον οποιοδήποτε, ένας παρορμητισμός. Αλλά το να βγεις και να μιλήσεις, ας πούμε, εις βάρος κάποιου χωρίς να έχεις στοιχεία, χωρίς να ξέρεις τι έχει συμβεί, ναι, είναι λίγο άδικο. Γιατί έχω το ψωμί των συναδέλφων, για μένα έπαιζε και παίζει πολύ βασικό ρόλο. Είναι άδικο λοιπόν να σε κατηγορούν για κάτι χωρίς να ξέρουν τη βασική αιτία των πραγμάτων. Επαγγελματικά, τι είναι αυτό που δεν έχετε κάνει και θέλετε να πραγματοποιήσετε? Το θέατρο πάντοτε μου το λέγανε αυτό, τι θέλεις να κάνεις. Και πάντα έλεγα ότι το θέμα δεν είναι τι θέλω να κάνω εγώ, είναι το θέμα με ποιους θα το κάνω και πότε θα το κάνω και αν έχω να πω κάτι. Διάβασα ότι ξεκίνησατε πρόβες για την παράσταση Glorious με την Άννα Παναγιωτοπούλου και είχατε λέει κάποια παράπονα και έφυγε από την παράσταση και ήρθε η Χρυσούλα Διαβάτη και είχατε πάλι λέει κάποια παράπονα και τελικά αποχώρησε την παράσταση. Ισχύει αυτό? Όχι. Αλλά δεν μπορώ να κάθομαι. Γράφει ο καθένας ό,τι του κατέβει, ό,τι του φανεί, τον Στεφανή. Τι να κάνω τώρα εγώ? Ούτε έχω τσακωθεί με την Άννα την Παναγιωτοπούλου, ούτε έχω τσακωθεί με την Χρυσούλα τη Διαβάτη. Υπήρχαν κάποια προβλήματα παραγωγής στο θέμα των χρόνων. Ο Αλέξανδρος Ορίκας δεν μπορούσε να κάνει βραδινές πρόβες, να κάνουμε μεσημέρι. Εγώ είχα το σύριαλ και είπα ότι παιδιά, αν θα κάνουμε πρόβες, θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Και ότι αν φτάσουμε να κάνουμε πρεμιέρα από το Δεκέμβρη και μετά, είναι δώρο άδρο να ανέβει το έργο. Και να σου πω και κάτι, δημιουργεί υποψίες το ότι ένα γεγονός το οποίο συνέβη τον Οκτώβριο, γιατί ξαφνικά εμφανίζεται χθες να μπαίνει στην επικαιρότητα. Δηλαδή, τι αποσκοπούν, ας πούμε, να. Εντάξει. Να μπω σε μια δικασία, γιατί να κάνω μηνύσεις.